Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Πουφ, εδώ της εκπομπής που είναι μικρή αλλά έχει ένταση. Μαζί μας έχουμε τη Ραμόνα, η οποία μη τι άλλο, αυτά που φοράς έχουν ένταση. Έχουνε. Φουλ, και το πουφ. Αυτό έτσι. Το Πουφ, άστο να πάνε, ναι. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Εγώ ναι, εσύ. Πάμε! Πάμε! Τίτλοι αρχής. Έχεις λάβει κάποιο κακό στο δώρο και αν ναι, ποιο ήτανε? Όλοι έχουμε λάβει κάποια στιγμή ένα δώρο που κάναμε αυτήν την αντίδραση του. Τέλειο! Τέλειο, τι ωραία! Τι ήταν αυτό που έλαβες εσύ? Έχω πάρει διάφορα, ναι, που δεν ήτανε του γούστου μου. Μία ζώνη την θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, ναι, και δεν πρόλαβα να την αλλάξω κιόλας. Και έμεινε. Και είναι κάτι το δεν οποίο... θα το περιγράψω γιατί θα μπορεί να το καταλάβει και να μας βλέπει και να το καταλάβει. Οπότε άστο. Αλλά όπως το νιώθω, είναι κάτι που θα έλεγε σε κρεβάτι ψυχολόγου. Τύπου αυτή η ζώνη ακόμα με στοιχιώνει. Ναι, δέστε με. Πώς κοιμάσαι το βράδυ, τι φοράς? Είμαι πάρα πολύ σεξι. Τέλεια. Θυμίζω ποντοσφαιριστή με την κάλτσα μέχρι εδώ, με τη φλής πιζάμα. Κάνεις καλές αντιδράσεις σε κακά δώρα, δηλαδή... Ο αγάπη μου δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται. Τα συναισθήματά μου δεν κρύβονται, εδώ όχι. Είναι όλα, ναι. Είναι εδώ, ναι, ναι. Δηλαδή άμα σου δίνα τώρα αυτή τη ζώνη, κοίτα. Καραψεύτικο. Ψεύτικο. Εντάξει, είναι λες και έχεις κάνει ένα lifting το οποίο έμεινε εκεί. Γιατί καλέ. Ποιο ήταν το εφηβικό σου crush, με ποιον ή ποια είχες κόλλημα, ρε παιδί μου, όταν ήσουν μικρή? Κάποιο γνωστό τραγουδιστή, ηθοποιό... Ντρέπουμε λίγο, αλλά... Δώσ' το! Ο Νίκ από το Backstreet Boys. Ναι! Γιατί ντρέπεσαι, περήφανα να τα λες αυτά τα πράγματα. Όχι. Δεν θυμάμαι καν ποιος είναι ο Νίκ, ποιον... Το Σαντό, με το αυτό το ψιλοκαρέ μαλλί, δεν το ξέρεις, το Νίκ. Πάμε τώρα να σε βάλουμε σε ένα έρημο νησί, θα μείνεις για καιρό, πρέπει να διαλέξεις ένα φαγητό για να έχεις εκεί. Α, νομίζω με ρωτάς για ρούχα τώρα, γιατί σκεφτόμουν να είχε... Ωραία, πάμε σε ένα έρημο νησί. Αυτό είναι το σημαντικό, όταν είσαι σε ένα έρημο νησί, τι φοράς, γιατί είσαι μόνη σου, δεν υπάρχει άλλος. Τυφλής πιτζάμα. Τυφλής πιτζάμα και την κάλτσα μέχρι εδώ, για να μπαίνεις μέσα να ψαρεύεις. Δεν μπορώ να ζω χωρίς αυτά. Πες μας ένα ταλέντο που έχεις και δεν το ξέρει ο κόσμος. Κάτι που είσαι καλή, αλλά δεν έχει βγει, δεν το έχεις πει, δεν το ξέρουμε. Εκτός από το να ντύνεις πολύ ωραία, κάτι άλλο. Μαγειρεύω καλά. Μαγειρεύεις? Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό που φτιάχνεις καλύτερα από το... Μουσακά. Φτιάχνεις μουσακά. Αυτό είναι... Είμαι για να με παντρεύσει τώρα κάποιος, τώρα αμέσως. Τι εννοείς, είσαι ελεύθερη? Ναι! Βάλε τηλέφωνο από κάτω. Μόνη ψάχνεται, φτιάχνει μουσακά. Σβήσε το μοντάζ ότι φοράει αυτό κάλτσα το βράδυ και φλής τέτοιο. Αυτό εντάξει, θα τα αλλάξουμε παιδιά, λεπτομέρειες είναι αυτές. Ναι. Είσαι από τη Ρουμανία. Ναι. Υπάρχει κάποιο κλασικό ρουμάνικο ανέκδοτο? Εμείς ρε παιδί μου στην Ελλάδα είχαμε πολλά, ας πούμε, με το ντοτό ή είχαμε με πόντιο. Εμείς είχαμε με το ντοτό, αλλά... Πώς το λένε το ντοτό στη Ρουμανία? Μπούλα. Ο Μπούλα. Ο Μπούλα. Είναι, σε κάθε χώρα είναι διαφορετικός, αλλά είναι ο ίδιος, ηλίθιος άνθρωπος, έτσι, που πάει και κάνει καφρίλες, ο Μπούλα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ραμόνα, θέλω να μου πεις κάτι το οποίο ήταν μικρό, αλλά επηρέασε τη ζωή σου, κάτι που είχε ένταση, αλλά παρόλα αυτά ήταν μικρό. Έτσι πως πήγαινα μια μέρα στο λύκειο, ήμουνα πρώτη λυκείου. Προχτές είναι αυτό. Προχτές, βέβαια, πριν ένα χρόνο. Και με σταμάτησε μια manager μοντέλων και μου πρότεινε να γίνω μοντέλο. Ούτε σε άλλος εγώ το ήθελα, αλλά όχι εκείνη την ηλικία. Γιατί έκανα από 5 χρονών περπατούσα στο σπίτι με τα ρούχα της μάνας μου. Αλλά από εκεί και πέρα μου έχει αλλάξει η ζωή. Άρα δέχτηκες την πρόταση? Δέχτηκα, πήγα σε έναν διαγωνισμό που ήταν πολύ σημαντικό στη Ρουμανία και ήταν 5 πρακτορία από το εξωτερικό. Με διαλέξανε τα 3 και έτσι ξεκίνησα από τα 15 χρονών ταξιδεύοντας και ζώντας με μια βαλίτσα στο χέρι. Πάμε σε μερικές ερωτήσεις style. Γρήγορα να μου τις απαντάς. Το πιο καλό ντυμένο καρτούν? Cruella de Vil, και ρωτάμε. Χειρότερο style Έλληνα τραγουδιστή? Αυτό που άμα το βλέπεις λες θέλω να τον πιάσω, να τον αλλάξω, να τον... Στικούντι και Παπαρίζου. Αν η Σταχτοπούτα το παραμύθι γινόταν σήμερα και πήγαινε στο χορό,
τι παπούτσι θα έχανε. Αυτό που έχω εγώ, το Gucci με το φιόγκο, εγώ το τεράστιο. Αυτό, αυτό εδώ. Όχι αυτό. Όχι, όχι αυτό. Όχι αυτό. Ένα Gucci με ένα τεράστιο φιόγκο εδώ. Με τεράστιο φιόγκο. Mm. Καλύτερο style Έλληνα τραγουδιστή ή τραγουδίστρια. Τάμτα. Τάμτα. Τσολιά, πώς τον βαθμολογεί από το 1 μέχρι το 10. Το τζολιά. 10 καλέ. 10. Τι είναι αυτό που το κάνει 10. Θεός, το κολάν. Το κολάν. Αυτό είναι και η φούστα. Είναι πολύ προχώ. Και η φούστα, η φουστανέλα, βέβαια. Είναι στρατιώτης μπαλέτο. Είναι σχεδιάς δύο πράγματα που. Κόντρα όλο. Ραμόνα, τραγουδάς. Έχεις καλή φωνή. Πάρα πολύ καλή φωνή. Από φωνή ούτε καν κορμάρα, αλλά. Νιώθω μια ερωμένη. Δεν τραγουδάς καθόλου. Μπορείς να ανοιγοκλίνεις όμως το στόμα σου. Μπορούμε να κάνουμε lip sync. Ναι, να μου πάρεις ένα ωραίο τραγούδι όμως. Έχουμε διαλέξει το καλύτερο τραγούδι, κλασικό, παραδοσιακό, έχει αφήσει ιστορία, είναι από την ταινία «Η Παριζιάννα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Αχ, την αγαπάω. Ναι, ναι, είσαι έτοιμη να τα δώσεις όλα. Εννοείται. Πάμε. Είναι τα βάσανα πολλά, η καθεμιά της μου κολλά και με τα λόγια τα μικρά τους με πληγώνουν και τα νευράκια καθεμιά. Ξέρει όλος ο δουνιάς, πάντα οι καημένες οι μοδίστρες τα πληρώνουν. Την κοντρή να την ισιώσεις, τη λεπή να την παγίνεις, την κοντή να την ψηλώσεις, την ψηλή να την κοντίνεις, την ψηλή να την κοντίνεις, την ψηλή να την κοντίνεις. Μα πώς να την κοντίνεις, δεν είναι επάγγελμα, αυτό είναι μαρτύριο. Είναι μια κόλαση στο βασανιστήριο. Είναι μια κόλαση στο βασανιστήριο. Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Είναι μαρτύριο. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Ραμόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που κάθισες αυτό το πουφ και μοιράστηκες μαζί μας κάποια πράγματα. Εγώ σας ευχαριστώ. Η καλύτερη συνέντευξη. Η καλύτερη συνέντευξη. Ναι, αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εμφανίζονται διάφορα βίντεο εδώ στη συλλογή πουφ. Μπορείτε να τα δείτε όλα και να δείτε άλλους καλλιτέχνες. Πάρε ό,τι θέλεις. Όλο έφυγες με αυτό. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.